ήταν μικρό παιδάκι ήθελε να γίνει αρχιτέκτονας. Ευτυχώς όμως που δεν τα κατάφερε. Μία συγκυρία της ζωής τον οδήγησε σε έναν δρόμο πάρα πολύ εξαιρετικό, σημαντικό, δημιουργικό. Και έτσι ο Ευγένιος Παθάρης ταύτισε ολόκληρη τη ζωή του με την ιστορία του Καραγκιόζη. Σήμερα μας φιλοξενεί στο σπίτι του Παύλα Μουσείο. Από εδώ ξεκίνησαν τα πράγματα όλα. Είναι το μουσείο που ουσιαστικά φιλοξενεί παγκόσμιες φιγούρες του Καραγκιόζη, κύριε Σπαθαρή, έτσι δεν είναι? Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ότι είναι το πρώτο μουσείο που ιδρύθηκε εδώ και 30 χρόνια με τη γυναίκα μου, που έκαναμε πάρα πολλούς σκόπους να γίνει αυτό το μουσείο Παγκοσμίου Θεάτρου Σκιών. Σας προσκυνώ, Πασά μου. Καλώς τον ευέντητο Σουγκρί. Τι έκανες, βρήκες κομπαγιονίτη ιατρό? Μάλιστα, Πασά μου, αυτό που μας είπε ο Χαντζαϊβάτης. Λέγεται Καραγκιόζης, αλλά αρνείται ότι είναι γιατρός. Και θέλω λίγο να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Άλλα όνειρα είχατε όταν ήσασταν μικρούλης, αλλά μία αρρώστια του Σωτήρης Παθάρη, του μπαμπά σας, που ήταν καραγκιόζοπαίχτης, σας έβαλε σε μία άλλη ρότα. Και νομίζω ότι ήταν μία καταπληκτική στιγμή. Ήταν μία αιτία, μπορεί να πει κανένας, που ξεκίνησα εγώ την καριέρα μου το 42, το 50, το 42, καλά το λέω, στην κατοχή. Όπου αρρώστησε, όπως είπατε, ο μπαμπάς μου, και εγώ αναγκάστηκα, ήξερα δεν ήξερα, να κρατήσω τη φιγούρα του Καραγκιόζη, γιατί ποτέ δεν μ' άφηνε να μπω μέσα στη σκηνή, γιατί πήγαινα για αρχιτέκτονα, δεν είχε την απέτηση να βγω καραγκιόζοπαίχτης. Αλλά έλα που το αγάπησα εγώ μετά και ο κόσμος το αγάπησε εμένα και έτσι προχωρήσαν τα πράγματα, και μπορώ να πω ότι μπροστά στην καριέρα μου ξεκίνησα, το έβλεπα με άλλο μάτι. Mm. Το έβλεπα αυτό πως θα ανεβάσω πιο ψηλά τον Καραγκιόζη και όχι ο Καραγκιόζης που υπήρχε τότε. Πώς όμως αυτή η αγάπη έγινε ένας τόσο δυνατός έρωτας, ο οποίος δεν πέρασε ποτέ κρίση, ποτέ δεν σκεφτήκατε να τα παρατήσετε? Πήγατε τον Καραγκιόζη σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Η αλήθεια είναι ότι προσπάθησα να κάνω το εξής, ότι να αγκαλιάσω όλους τους καλλιτέχνες της τέχνης και των γραμμάτων, τους ανθρώπους, άλλους ποιητές, άλλους ζωγράφους, άλλους γλύπτες, όπου αυτό με ανέδειξε πάρα πολύ, και λόγω της ζωγραφικής μου ερχόντουσαν πολλοί καλλιτέχνες απάνω στην Κηφισιά, στο σπίτι μου, να βλέπουν τα έργα μου, τα οποία τα θεωρούσαν ότι είναι ο νέος Θεόφιλος. Εκεί είναι η Ραλούη Μάνου με το χορόγραμμα, με τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Χατζηκυριάκο, τον Κίκα, που κάναμε τα σκηνικά μαζί κτλ. Εδώ είναι ο Τσακίρογλου στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, που ανέβασα το έργο και σκηνοθέτησα και ζωγράφισα και τα πάντα, τα σκηνικά και όλα, τα κοστούμια, τα πάντα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Απάνω είναι ο Καραγκιόζης δικτάκτορας επί δικτακτορίας. Εδώ είναι το μεγάλο μας τσίρκο με τον Παπαγιανόπουλο και τους λοιπούς, οι Γαρέζοι και τον Κώστα Καζάκο.